Δεν είναι μία, δεν είναι δύο φορές που συγκεντρωνόμαστε εδώ για να πούμε τα αυτονόητα. Εμείς 24 μήνες είμαστε στο δρόμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο μέχρι την τελική δικαίωση όλων των εργαζομένων. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο μήνες. Κλείνουμε σχεδόν δύο χρόνια και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Με τα μηνύματα αλληλεγγύης και η φυσική σας παρουσία στις κινητοποιήσεις μας ανεβάσατε το ηθικό και αυτό στάθηκε ικανό έτσι ώστε να αντιπαλέψουμε μέχρι σήμερα και να μην επιτρέψουμε το σταμάτημα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Απολύσεις διαθεσιμότητες, να αναχαιτήσουμε το μεγάλο μέρος των μισθολογικών περικοπών. Σας χρωστάμε το γεγονός ότι σήμερα είμαστε όρθιοι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την τελική μάχη. Με τις πρωτοβουλίες που πήρατε, κοινοποιήσατε το δίκαιο και τίμιο αγώνα μας. Με αποτελεσματικότητα, σε εσάς χρωστάμε το γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι που έχουν μάθει για τα δίκαια και τίμια αιτήματά μας. Η κυβέρνηση πολιτικά έχει εκτεθεί γιατί μαζί καταφέραμε να αναδειχθούν τα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πως υποχρέωσαν συνειδητά και εικονικά τη ΛΑΡΚΟ απέναντι στη ΔΕΗ. Αν η ΛΑΡΚΟ πλήρωνε την ενέργεια όσο οι υποψήφιοι επενδυτές της, τότε η ΔΕΗ είναι να επιστρέψει στη ΛΑΡΚΟ πάνω από 100 εκατομμύρια. Πώς απέδωσαν το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, εφόσον φρόντισαν μέσα από συμφωνίες μετά, χωρίς να δίνουν ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και με πρόσχημα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το δανεισμό της ΛΑΡΚΟ με εγγυητή το κράτος, απέδωσαν πρόστιμο 136 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο, όπως λένε, μετά την εκποίηση θα διαγραφεί. Πώς έχουν χαθεί δισεκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία και χιλιάδες θέσεις εργασίας διαχρονικά, επειδή συνειδητά δεν ανέπτυξαν τη ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με αποδεδειγμένες δυνατότητες που έχει και καταγράφονται στα πετυχημένα πειράματα παραγωγικής εμβέλειας, όπως παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, καθαρού νικελίου με ηλεκτρόλυση, νικελίου και κοβαλτίου με τη μέθοδο υδρομεταλλουργίας αξιοποίησης υποπροϊόντων. Πώς διαχρονικά και με πολιτικές ευθύνες η ΛΑΡΚΟ έχει παράξει και πουλήσει στους πελάτες μεγάλες πολυεθνικές 750.000 τόνους νικελίου, όπως επειδή δεν αναπτύχθηκε, τους έχει δώσει δωρεάν ενσωματωμένο στο προϊόν πώλησης 3 εκατομμύρια τόνους πρωτογενή σίδηρο και 30.000 τόνους κοβάλτιου. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο και εργαζόμενοι καλοπερασάκηδες, όπως έλεγε. Με ντοκουμέντα, τους 80 νεκρούς μας, στην ώρα εργασίας, τους εκατοντάδες σακατεμένους και νεκρούς από επαγγελματικές ασθένειες, μαζί αναδείξαμε το ποιος έχει πληρώσει τη συνειδητή απαξίωση της ΛΑΡΚΟ. Μαζί προβλέψαμε και αναδείξαμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όσο η ΛΑΡΚΟ είναι σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, έχει χρηματοδοτηθεί άμεσα και έμεσα με 100 πλάς εκατομμύρια για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχει εισπράξει άλλα 140 από τις πωλήσεις παραγωγής αυτό το διάστημα. Οι τιμές του νικελίου όλο αυτό το διάστημα είναι σε κερδοφόρα επίπεδα, υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας. Με αυτά τα χρήματα, αυτές τις τιμές, η ΛΑΡΚΟ θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί, εξυγχρονιστεί και παράλληλα να προσφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα στα κρατικά ταμεία. Η απώλεια εσόδων από τη χαμένη παραγωγή των δύο τελευταίων ετών ξεπερνά το μισό δις. Αυτό που ζούμε επιβεβαιώνει τις προσβλέψεις μας. Οι εγκαταστάσεις του εργοστάσιου και τα μεταλλεία είναι σταματημένες. Σε μη λειτουργική κατάσταση, εγκατελειμμένες πλήρως απαξιωμένες. Ακόμη και το 20% που υπολειτουργεί σήμερα είναι άκρος επικίνδυνο για την εργασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η κυβέρνηση χρηματοδότησε τη ΛΑΡΚΟ όχι για να μεγιστοποιήσει το τίμημα πώλησης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, ως όφιλε εκ του νόμου, αλλά για να την απαξιώσει και να πέσει το αντίτιμο που θα δώσουν οι επενδυτές. Με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό έστρωσε το δρόμο έτσι ώστε να ξεπουληθεί και οι επενδυτές ανέξοδα να την κάνουν ό,τι θέλουν, με όσους εργαζόμενους θέλουν και με όρους που θέλουν. Ο τεράστιος πλούτος της ΛΑΡΚΟ και η αξία χρήσης μέσα από διαδικασία εκαθάρισης δεν μπόρεσε να κρυφτεί. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος 90% των κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τις έρευνες, υπάρχουν άλλα 2 εκατομμύρια τόνοι. Η Λάρκο είναι μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει με τα δικά της μεταλλεύματα. Η αξία χρήσης των εγκαταστάσεων με ενσωματωμένη τεχνογνωσία των εργαζομένων είναι ανεκτήμητης αξίας. Είναι χαρακτηριστικό όμως, ακόμη και ως παλιοσίδαρα να δοθεί στον παλιατζή, η σημερινή τιμή της ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Μόνο το βουνό Σκόνης που υπάρχει στο εργοστάσιο της Λάρινας περιέχει 35.000 τόνους νικελίου. Δηλαδή, άμεσα θα προσφέρει πάνω από 700 εκατομμύρια με τις σημερινές τιμές, οι οποίες μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τα κέντρα μετάλλου, θα διπλασιαστούν. Η κυβέρνηση εδώ για 2 χρόνια μέχρι το τέλος του έτους θα έχει πραγματοποιήσει τους εγκληματικούς διαγωνισμούς εκποίησης και ακόμα δεν έχει διασφαλίσει τόσο τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας και την ανάπτυξή της, όσο και τις θέσεις εργασίας, τα δικαιώματα και την καταβολή όσων χρωστάει ως εργοδότης και πολιτικός προϊστάμενος. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό και ξεκαθαρίζουμε ότι για τα αυτονόητα δίκαια αιτήματά μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Σήμερα στην Αθήνα, για να μεταφέρουμε στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Βουλή το αυτονόητο, αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν έχουμε διάθεση. Δηλαδή ότι έχουμε τη διάθεση να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο διαλόγου, αλλά και ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το δίκαιο αγώνα και η κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει με τις ζωές εργαζομένων και να υλοποιήσει τα αιτήματά μας. Δεν έχουμε πού να πάμε. Είμαστε η τέταρτη γενιά αιματοβαμμένων εργατών στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Γύρω από τη Λάρκο είναι τα σπίτια μας, οι οικογένειές μας, τα νεκροταφεία που έχουμε θάψει συναδέλφους. Αν η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της, όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα, αν δεν καταβάλει το μόχθο που μας χρωστά ως εργοδότης και πολιτικός προϊστάμενος, είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε μέχρι εσχάτων. Την τελευταία κουβέντα δεν την έχουμε πει ακόμα. Συναδέλφοι σας, συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί. Να είστε καλά.